πολύ όταν ενοχλείτε τον άνθρωπο. Όχι ρε, δεν με πειράζει. Σας προκαλώ να κάτσετε και να μάθετε πώς γίνεται το φλερτ. Με έχεις κατηγορήσει για πάρα πολλά, αλλά αυτό το τελευταίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Α, μάλιστα, θα βγεις και από πάνω τώρα. Δεν θέλω εγώ να είμαι μαζί σου, Αχιλλέα. Η Σκοτίνα μου, όλα καλά. Η Σίλβια είχε ένα μικρό ατύχημα με το μαλλί της. Όταν λες μικρά. Βουαλάρ! Δες τον Νίκ. Όχι, στην αυλή είμαστε. Αφού μας λέει, τι ρωτάς. Εσύ δεν είχες σχολή. Τελείωσα νωρίτερα. Τι μου λες. Αυτό το γιατί έχει μοναξίες, τι του συμβαίνει, γιατί είναι μόνος του. Έχει πονηρό ραντεβουδάκι. Σοπαρέ ο παίχτης, δεν το είπε και το έκανε, ε. Δεν έχασε καθόλου χρόνο. Στην ηλικία του δεν τον παίρνει για να χάσει και χρόνο. Δεν μου λες, την κυρά την ξέρουμε. Πού να την ξέρουμε, αφού είναι τυφλό ραντεβουδάκι, ούτε αυτός την ξέρει. Έτσι είναι. Έτσι είναι ο έρωτας. Τυφλός. Και χρόνια δεν κοιτά, ε, Παρπαθόδωρα! Ναι, και μας δίνει και μαθήματα. Τώρα διδάσκει την τέχνη του φλερτ. Oh. Κοίτα να μαθαίνεις. Για λέγε, για λέγε! Δεν μιλάει, είναι λογικό. Είναι το άγχος της πρώτης φοράς. Είναι ο κόπος στο στομάχι πεταλουδίτης που βγαίνουν σιγά σιγά. Έλα! Ρε Θόδωρα, σε πόση ώρα έχετε ραντεβού? Έλα, πες! Θα δει πότε έρχεται τώρα. Έλα, πες πώς είναι, μίλα! Εδώ και μία ώρα είχαμε ραντεβού. Αλλά μέστησε, δεν ήρθε. Βεβαίως εγώ. Δεν αξίζω ραντεβού. Εγώ αξίζω μόνο καζούρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλά, ρε. Δεν τρέπεστε. Τι του κάνατε του ανθρώπου? Εμείς δεν του κάναμε τίποτα. Η κυρία τον έστησε. Ναι, δεν ξέραμε τίποτα. Άμα ξέραμε, δεν του κάναμε πλάκα. Θάλασσα τα κάναμε. Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Θοδωρή! Ελάτε, πώς έγινε έτσι? Τι κατάντια εν τούτη, Χριστέ μου! Ρε χαλούμε και δεν έχει ανοίξει ακόμα το τριώδιο. Σίγουρα, γιατί δεν έχει ανοίξει, είναι εντός κλίματος. Είναι πολύ μπροστά. Σκάσμαστε! Δεν βλέπετε πως έχω καταντήσει με το μαλλί μου έτσι? Πού είναι το μαλλί μου, αχμάνα μου, το μαλλάκι μου το ωραίο? Ήρεμισε, φιλενάδα μου, θα το φτιάξουμε. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα τη Σιγκούρνη να μας δώσει καμιά φιλιππινέζικη συμβουλή πώς να το επαναφέρουμε. Ναι, εσύ καλά το πας. Κανόνισε να μείνει κούρουπα τελείως, έτσι. Εκοκάλλος εν τούτο. Μόνο με ταξίδι στο χώρο χρόνο νομίζω θα επανέλθει πίσω το μαλλί. Μα καλά, τι κάνατε και γίνεται στο μαλλί της Σίλβιας? Τίποτε. Προσφέρθηκα να βοηθήσω τον Ζαχαρία γιατί με πονώ ψυχή. Δεν υπάρχει μασχαίο Ζαχαρία. Καλλιτικά για την βιοσοφούλα κάνει, ρε. Σκάσε, θα μας τάψουν ένα σπιρτό. Πειράματα κάνει ο Ζαχαρίας για τη νέα του τη σειρά καλλιτικών, ναι. Άκου τώρα ο Ζαχαρίας, ε. Τι του ήρθε τώρα να κάνει σειρά καλλιτικών? Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μπροστά. Τι ήθελες κι εσύ, μωρέ, να πάρεις τον αυρό να το δοκιμάσεις? Τι κάνουμε, σε κουνουπίδι έχει γίνει το μαλλί σου. Παιδιά, αν βάζαμε λίγο λαδάκι, μήπως μαλάκωναν. Γιατί θυμάμαι τις αδερφές μου, ρε, εσύ, στο σπίτι που βάζανε λάδι αντί για θεραπεία. Τες θυμάσαι εσύ, Φωτάκο, τες αδερφές σου να σε δουν την κατάσταση? Ποτέ είναι η αλήθεια. Ρε, παιδιά, δεν τις κάνουμε ένα κουρεματάκι, έτσι συνεργατικό, όλοι μαζί, να φύγει και η καούκα. Δεν κακή ιδέα αυτό. Δεν πάτε καλά! Βρε, άμα πάμε στο κομμωτήριο, μπορεί να ξέρουν τι να σου κάνουν. Είσαστε καλά, ρε. Θα κυκλοφορήσω εγώ έτσι στο δρόμο. Να με πιάσουν που πίσω τα κανάλια. Δεν γίνεται, μάνα μου, μια Σίλβια Σοφοκλέος να κυκλοφορήσει στο δρόμο έτσι. Όχι, βέβαια, δεν γίνεται. Γίνεται όμως να βγάλουμε ένα βιντεάκι και να το σπρώξουμε μόνοι μας στα ίντερνετια. Για μην ξαναδοκιμάσει κανείς τα προϊόντα του Ζαχαρία, ε. Όχι, ρε σπίρτο. Για να γίνει. Βάιραλ. Αυτό. Και να βγάλουμε και φράγκα. Wonderful, ε. Βάνα. Φέρε μου ρε εσύ έτσι ένα μεγάλο μαύρο μαντίλι, όμως μεγάλο. Γιατί, θες να σφάξεις το ζούβα και μετά να τον κλάψεις? Να πάμε στο Ζαχαρία θέλω που με κατάντησε έτσι. Αυτός θα έχει μια λύση. Σηκωθείτε ρε! Και όποιος γελάσει, θα του δαγκώσω την καροτίδα. Μετά τα τελευταία σου ρεζιλίκια έχω χάσει πάσα ιδέα για σένα. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα? Δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Αυτό έχεις να πεις. Πόσες φορές θα γίνεις ρεζίλη ακόμα? Όταν μου το είπε ο Φλάσσης μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Αυτός να κοιτάς τα δικά του τα χάλια που σέρνεται ακόμα πίσω από την κακατσούρη. Μπα, τι έγινε? Άλλαξες γνώμη για την αγαπημένη σου Φέη? Όχι βέβαια. Ως γυναίκα την έχω απορρίψει εδώ και χρόνια. Εσύ την είχες περιπόλου την κυρία Σταθάτου. Φυσικά. Ως συνεργάτη την εκτιμούσα και θα συνεχίσω να την εκτιμώ. Για την εξυπνάδα της, για τις ικανότητές της, είναι πολύ ικανή σε ό,τι κάνει. Ενώ εγώ δεν είμαι ικανή, ε. Αυτό θες να μου χτυπήσεις? Δεν είπα αυτό. Αν εσύ θέλεις αυτό να καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι για πρόβλημά σου.
Χίλια συγγνώμη που δεν ήμουνα εγώ σε αυτό το κρεβάτι μαζί με τον Μάρκο να μας πιάσει τα πράσα. Την πάτησες. Δεν έχω καμία διάθεση να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Έχω όμως εγώ. Δεν τελειώσαμε, μη φεύγεις. Δεν θα μπορούσα να ήμουν ποτέ εγώ σε αυτό το κρεβάτι. Αλλά αυτό αν... Και κάποτε ήσουν σύζυγός μου, δεν το πίστεψες ποτέ για μένα. Συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη. Αλλά με τόσα ψέματα δεν ξέρω τι να πρωτοπιστέψω πια για σένα. Έχεις απάντηση για όλα, Αχιλλέα, ε. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου απαντήσω κι εγώ για τις ικανότητές μου ως διευθύνουσα σύμβουλος. Ότι μπορεί και να σε εκπλήξω. Να μην είμαι τόσο άχρηστη όσο νομίζεις. Στο να με εκπλήσεις, είσαι πολύ καλή σίγουρα. Απλώς, όλες οι εκπλήξεις είναι δυσάρεστες. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε οι δυο μας. Τελειώσαμε, Ρενάτα. Είναι, τι είδες, μόλις έφυγε έξαλλος ο άλλος. Μάρκο, μπορώ να σου μιλήσω λίγο στο γραφείο σου? Ναι, βέβαια. Ετοίμασα με τις καταστάσεις που σου ζήτησα. Να το και το καφεδάκι σου, ζεστό ζεστό. Δεν μου λες? Έγινε τίποτα ενδιαφέρον όσο έλειπα? Ενδιαφέρον? Σαν τι ενδιαφέρον? Ξέρω, ένας καυγάς, κανένας χωρισμός. Έτσι κάτι να έχουμε να λέμε. Α, όχι, τίποτα μωρέ, τίποτα. Ησυχία. Ησυχία. Τίποτα δεν γίνεται σε αυτή την εταιρεία. Πατερούλη, άσε με. Ρε φιλαράκι, ήρθαμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη για πριν. Ναι, ρε πατέρα, συγγνώμη που σε πήραμε στο ψηλό πριν. Λίγο αργά, δεν το καταλάβατε. Άλλο αργά παρά ποτέ, λέει ο λαός Θόδωρα, και από μένα συγγνώμη, ήταν μεγάλη γαϊδουργία αυτό που κάναμε. Ειδικά από σένα, Λεωνίδα, αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Το ξέρω, ρε φιλαράκι, το ξέρω. Έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου. Αλλά παρασύρθηκα κι εγώ από τα πλαστάρια μας και δεν κατάλαβα ότι το έχεις πάρει σοβαρά το ραντεβού. Βέβαια, γιατί να το πάρω σοβαρά το ραντεβού? Εγώ θα είμαι πάντα ο γερο Γκρινιάρη. Ο γερο παράξενο, ο γερο τσιγκούνη τη γειτονιά. Έτσι δεν είναι, τον Παγκούρι. Βρε πατερούλη, εντάξει, κάναμε και εμεί μια πατάτα. Δεν τα πιστεύαμε αυτά που λέγαμε για σένα. Τα πιστεύατε και τα παραπιστεύατε. Θα πρέπει να ξέρετε όμω μετά από τόσα χρόνια ότι μπορεί να είμαι σφιχτό με τα χρήματα, αλλά δεν είμαι ποτέ με τα αισθήματα. Το ξέρουμε, αδελφέ, το ξέρουμε. Είσαι ψυχούλα κατά βάθο. Γι' αυτό και θέλω να δώσω. Θέλω να αγαπήσω. Θέλω να προσφέρω. Πώ το λένε, αλλά καμία γυναίκα δεν θέλει να πάρει από μένα. Σταματά, ρε Θόδωρο, τώρα μας ψυχοπλακώνεις τέτοια ώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα βοηθήσουμε κι εμείς, θα βρεις μια καλύτερη. Ναι, θα βοηθήσουμε όπως λέω, Βλάση. Θα βρεις καλύτερη, καλύτερη. Όχι, δεν θέλω να βοηθήσετε. Θέλω να με αφήσετε ήσυχο στην ησυχία μου. Για μένα το καφεδάκι, βάλει λίγο ζάχαρη ακόμα. Όχι, δεν είναι για σένα το καφεδάκι, είναι για τη Μαρίνα. Μόνο η Μαρίνα μου έχει σταθεί εμένα. Γι' αυτό και εγώ θα πάω μέσα να τη τον δώσω. Αν θέλετε να με βοηθήσετε. Ξέρω, ξέρω, άστε σε μένα. Να σε βγάλουμε μια τη φωτογραφία και να βάλουμε 5-10 φίλτρα. Να σε βγάλουμε θεογκόμενο με μακρύ μαλλί, ωραίο. Όχι, όχι. Θέλω να πάτε αυτό το χυμό στο φορμακείο στη γωνία στη Δέσποινα. Μέργια σε ένα διαβό! Ποιο τρέχει τώρα να πάει το χυμό? Εντάξει, παιδί, πώς κάνετε, θα τον πάω εγώ. Όπου θάλασσα τα κάναμε με το Θόδωρα. Τα κάνεις με το Θόδωρα, εγώ τα έκανα και με το Θόδωρα και με τη Μαρίνα και με τη Φέη. Εσύ έκανες υπερπροσπάθεια, τι ως κάνουμε. Η Φέη που κολλάει. Στο Βλάση. Τι επεισόδιο έχω χάσει, παιδιά, πείτε μου και εμένα. Δεν θέλω να το συζητήσω με κανένα. Αρκετοί πέρασαν από το σπίτι, λες, είχα επίσημη πρεμιέρα. Να, έρχεται η λαδάνια. Μίλα με αυτή. Βλάση, να σου πω. Βοήθησε να σα παρακαλώ να κουβαλήσουμε κάτι κρασιά που θέλω. Πα καλά, ρε. Εγώ απέφυγα να κουβαλήσω το χιούμο, θα κουβαλήσω κρασιά. Πάμε, μπορεί να κουβαλήσουμε τα κρασιά που σου λέω τώρα, να αφήσουμε εδώ πέρα τα παιδιά να τα πούν μόνοι του. Γεια σου, Λατάνια. Γεια. Yeah. Πάμε, έλα. Γεια σου, Λατάνια, και σένα. Μα υποχρέωσε. Το χιούμο να πα. Γεια σου, Μίμη. Πήρα άδεια από το γραφείο για λίγες ώρες για να έρθω να σε δω, να σου μιλήσω. Γιατί σε έπαιρνα και τηλέφωνο, αλλά ήταν κλειστό. Δεν ήθελα κουβέντα. Ήθελα να ηρεμήσω. Γιατί έγινε κάτι? Πώς δεν έγινε? Εγώ τη βία δεν τη σηκώνω. Ποια βία, ρε Μίμη, ποια βία? Ένα καστούκάκι σου ρίξαμε. Βία το λες εσύ αυτό? Ναι, το λες.
Έπρεπε να το σκεφτείς δύο φορές πριν σηκώσεις χέρι πάνω μου. Ωραία, εντάξει. Σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ λέω να το ξεχάσουμε, να κάτσουμε εδώ πέρα λίγο να τα πούμε. Να σε δω, να με δεις. Να ειδωθούμε. Τέλος πάντων, αφού έκανες τόσο κόπο και ήρθες, κάτσε και περίμενε με. Εγώ πετάγομαι να δώσω αυτή την παραγγελία. Σε 5 λεπτά είμαι εδώ. Ναι, ήρθα να συζητήσουμε για τη νέα σειρά προϊόντων. Πολύ ευχαρίστως, αλλά πρώτα θέλω να μάθω πώς είσαι. Για δουλειά ήρθα να μιλήσουμε, όχι να μου κάνεις ψυχανάλυση. Και πώς περιμένεις να δουλέψω? Είσαι έτοιμη να κλάψεις? Τι θες να κάνω, να διαφορήσω? Να διαφορήσεις, καλό θα μου κάνει. Οκ, τότε ενημερώνω και εσένα. Αύριο στην παρουσίαση των νέων προϊόντων στους δημοσιογράφους θα πρέπει να πάμε οι δυο μας. Οι δυο μας και οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε. Σε πρόλαβα και τους το ζήτησα. Δεν θα έρθουν. Ούτε η Φέη, ούτε ο Αχιλλέας. Οι δυο μας λοιπόν. Και μη διανοηθείς να μου πεις να πάω μόνος μου. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά... Αλλά θα βάλεις το καλύτερο σου χαμόγελο και θα πάμε μαζί οι δυο μας στην παρουσίαση. Η εικόνα της νέας σειράς της Biosoft. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Τι άλλο ήθελες να μου πεις για τα προϊόντα? Τίποτα σημαντικό. Τώρα το κεφάλι μου δεν μπορεί να σκεφτεί τη δουλειά. Οκ, όπως νομίζεις, περιμένω θετική απάντηση. Τώρα πρέπει να κατέβω στο χημείο. Έχω δουλειά. Εκτός κι αν θες να μείνω εδώ, μαζί σου. Όχι. Μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου. Θεοδωρή. Λατάνια, τα μούτρα σου είναι χειρότερα από τα δικά μου. Τι έχεις? Θα σου πω, αλλά δεν θέλω να το πεις σε κανέναν, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Εγώ δεν μιλάω σε κανέναν και όλοι ξέρουν ότι είμαι τάφος. Ωραία. Άκου. Το πρόσωπο που με ενδιαφέρει σήμερα δεν το βλέπω να είναι καλά. Κάτι έχει. Τι έχει δηλαδή? Αικευχές. Και θέλω να του φτιάξω λίγο το κέφι, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα τρόπο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Κατάλαβες? Θέλω να τον πλησιάσω και δεν μπορώ. Κατάλαβα. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα πας και θα του μιλήσεις στα ίσια. Θα του πεις αυτό που θέλεις. Εγώ σκεφτόμουν να το πάω πλαγίως. Να μην στραβώσει περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Είναι λάθος. Στα ερωτικά πρέπει να είμαστε ευθύς. Να τον αρπάξεις, να του δώσεις ένα φιλί και να του πεις ότι τον θέλεις. Ναι, Θοδωρή μου. Έλα. Έχεις δίκιο. Ναι. Πάω. Πού πας? Στο φαρμακείο. Γιατί δεν είσαι καλά? Όχι, αλλά θα γίνω. Τι συμβαίνει με αυτή την κοπέλα, δεν καταλαβαίνω. Θα μου πεις... Εδώ πέρα δεν με θέλουν οι άγνωστες από τις αγγελίες. Θα με θέλει το Μανούλι, η Λατάνια. Άρε Θοδωρή, πάντα μόνος σου. Εσύ γιατί γελάς? Έχεις κολλήσει αναισθησία από τους άλλους? Με τα χάλια σου γελάω. Γιατί? Με την αφηρημάδα σου, ρε Θοδωρή, κοίτα. Τι να δω? Μπήκα στο προφίλ σου από το κινητό μου και σου έχει στείλει η Ροξάνη. Να σου επιβεβαιώσει το ραντεβού που ήταν στις 2, όχι στις 12. Δηλαδή, έκανα λάθος? Ναι, δεν άργησε. Έρχεται σε μισή ώρα, θα είναι εδώ. Αλήθεια, λε Ζουρουλού. Έλα να σε μιλήσω. Ζουρουλού. Έρχεται η Ροξάνη. Έρχεται η Ροξάνη. Έρχεται η Ροξάνη. Είναι και κάτι άλλο που θέλω να συζητήσουμε. Επίσης σοβαρό. Ζαχαρία, πού είσαι, Μαρίτη? Η Σίλβια, την κάτσαμε τη βάρκα. Πού είναι ο Ζαχαρίας, τώρα θέλουμε επιγόντως. Αμάν, Σίλβια, τι είναι αυτά τα χάλια, γιατί κυκλοφορείς με τη μαντήλαν και από κάτω μάλλον έναν κράνος. Άμα ήταν κράνος, ρε Τέμι, δεν θα ήμασταν εδώ. Στην παραλία εκεί θα κάναμε σούζες. Τι πάθατε, καλέ? Καταστροφή. Και για όλα αυτά είναι ο Ζαχαρίας. Αλήθεια το νόμο! Δεν μας πει κανείς τελικά που είναι ο Ζαχαρίας! Και ο Ζαχαρίας ήταν για κάτι εξωτερικές δουλειές, αλλά μετά τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σιλιάδης γιατί τον ήθελε στο χημείο, άρα είναι στο χημείο. Α, στο χημείο! Ωραία! Πάω να του σφυρίξω 2-3 φωνήεντα.
Έλα! Α, με κράταμε! Καημένη Ζαχαρία! Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έπαθε η Σίλβια και έχουν γίνει έτσι τα μαλλιά τη. Να σε με ρε φωτούλα, μη με κουρδίζει κι εσύ. Μπλέξαμε να πούμε. Δεν μπλέξαμε εμείς, ο Ζάχος έμπλεξε. Ναι, αλλά μη ξεσπιτωθήκαμε, ρε κουμπάρε. Άντε πάμε κάτω. Τι να κάνουμε, να σώσουμε τον Ζάχο. Τι να σώσουμε, ρε, δεν σώζεται αυτό. Α, του πούμε καλή τύχη και θα πάμε σπίτια μας. Άντε, όλα καλούμπα. Μπράβο, Δαμιανέ. Ήταν που ήταν η αδερφή σου, ήρθε και απόγεινε. Καλά, να σου πω. Σαν κλόν ήταν που το έσκασε από το τσίρκο. Έλα, μωρέ, την κακομοίρα. Τα λυπάμαι τώρα. Πώς θα τα σώσει τα μαλάκια. Ποια μαλλιά τώρα. Ούτε με εξορκισμό. Την Πεάτα. Να φωνάξουμε την Πεάτα να κάνει σεάνς. Όλα και όλα είπαμε. Έχουμε γίνει Σουηδία, δεν θα γίνουμε και Λαπωνία. Δεν θέλω πολλά παρεδώσε μαζί σας, ούτε χιουμοράγια κουβεντολόι. Γιατί, τι έχουμε. Πολλά παρεδώσε μεταξύ σας έχετε. Και δεν ξεχνάω, Δαμιανέ, ότι με παράτησε στα σκαλιά της εκκλησίας. Α, αυτό. Αλήθεια. Ζωγραφιά. Ακουαρέλα. Ξανά άλλαξες άρωμα ή είναι η ιδέα μου. Όχι, φοράω διάφορα, δεν φοράω ένα συγκεκριμένο. Ναι, φοράει διάφορα, δεν φοράει ένα συγκεκριμένο. Α, εμένα με συγχωρείτε, αν με ζητήσει κανείς, θα είμαι στο γραφείο μου. Mm-hmm. Έχουμε και δουλειές. Που λες, ήθελα να συζητήσουμε κάτι, αλλά τέλος πάντων, βασικά, επειδή δεν έχω ραντεβού σήμερα με πελάτες, είπα να φύγω να πάω στο σπίτι λίγο να σκεφτώ. Θα μιλήσουμε αργότερα κι εμείς, ε. Ώστε εσύ είσαι λοιπόν ο περιβόητος Μένιος. Ναι, θέλω να βρεθούμε. Έχω να σου κάνω μια πολύ σημαντική πρόταση. Μπορείς απόψε? Ωραία, θα σου στείλω σε λίγο ώρα και μέρος. Να είσαι στην ώρα σου, σε παρακαλώ. Γεια. Επιτέλους. Να τελειώνουμε με τα εμπόδια που υπάρχουν στη σχέση μας, Βλάση. Και μόλις έκανα το πρώτο βήμα. Τι είναι? Δεν μπορώ τώρα. Λοιπόν, αυτό θα φύγει από εδώ. Το τραπέζι αυτό θα αλλάξει. Φυσικά θα μπουν και άλλα τραπέζια εδώ πέρα. Όχι. Είπαμε. Δεν είσαι ηθοποιός, Θοδωρή. Δεν είναι σωστό. Μαρίνα, θέλω να μιλήσουμε. Μιλάμε με τον Θοδωρή, δεν με βλέπεις. 5 ώρες μιλάς, θα μιλήσουμε τώρα. Θα συνεχίσω να μιλάω με τον Θοδωρή, γιατί από ό,τι φαίνεται ισχύει το ραντεβού του. Οπότε, τζους κι εσύ. Δεν θέλουμε άλλη αρνητική ενέργεια εδώ. Έχω εγώ αρνητική ενέργεια. Μαρίνα, σε παρακαλώ, αυτή τη φορά θέλω τα πράγματα να γίνουν όπως τα θέλω εγώ. Θέλω να είμαι επιχειρηματίας, καταλαβαίνεις. Δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, Θοδωρή μου, θα σε βοηθήσω. Εγώ θα σε βοηθήσω. Όχι σαν κάποιους άλλους. Εντάξει, τότε θα κάνεις αυτά που σου έχω πει. Έτσι, θα είσαι η σερβιτόρα και θα είμαι ο επιχειρηματίας. Όχι, Θοδωρή μου, δεν είναι σωστό. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου στο ραντεβού. Τι ανασφάλειες είναι αυτές. Μα αφού το υποσχέθηκες πριν από λίγο. Εντάξει, μωρέ, το υποσχέθηκα. Οκ, θα το κάνω. Μπράβο, ρε Μαρίνα, μπράβο, μπράβο, έτσι σε θέλω. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας, Ιβάκη μου. Γεια σου, Ιβί. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε? Δουλειά δεν έχετε στο σόφα, πολύ χαλαρούσες. Τι λέει, ρε Βλάση, που μας έχουν χαλαρούσει. Τις τελευταίες μέρες έχουμε πήξει τη δουλειά εκεί μέσα. Καλά, μα δεν σε είπαμε για καμπορή. Μήκα σε τσίπησε. Τι έχετε πάθει όλη σήμερα? Α, Βλάση, δεν πας καλά. Εγώ σας είδα εδώ πέρα μαζεμένους, είπα να έρθω να πω ένα γεια. Αλήθεια, γιατί είστε όλοι εδώ μαζεμένοι? Εμείς εδώ μαζευτήκαμε για να βοηθήσουμε τον Θοδωρή σε ένα προσωπικό του θέμα. Θα βοηθήσεις κι εσύ, ρε Σύφη? Σαν τι να κάνω, δηλαδή? Να κάνεις το μάγειρα, να κάνεις. Ναι, το μάγειρα, γιατί εγώ θα είμαι ο επιχειρηματίας, έτσι. Αυτή θα είναι η σερβιτόρα, εσύ θα είσαι ο μάγειρας. Εδώ αυτό το μέρος θα είναι καφενείο με ζεδοπολείο. Έχουμε και ένα stage εδώ για τα live κάθε Σαββατοκύριακο, ε. Έτσι θα πούμε. Σε ποιον θα τα πούμε όλα? Στο ραντεβού μου, ρε. Έχω ραντεβού, blind date λέμε. Τσίφι μου, σε παρακαλώ πολύ, κάτσε κι εσύ εδώ, μην το περάσω όλο αυτό. Μόνη μου δεν θα τα αντέξω. Εσύ που έχεις και θετική ενέργεια, ναι! Α, μάλιστα, αυτός έχει θετική ενέργεια, εγώ αρνητική, ε! Ναι, ρε, αφού κάθεσαι εκεί πέρα σαν τον ξυνισμένο, χάνω συνέχεια! Ωραία. Τότε να φύγω, να μην σας ενοχλώ άλλο. Με την αρνητική μου την ενέργεια, κρατήστε η θετική. Έλα, έλα, ντεκόρ λέμε, φτιάχνουμε τώρα, έλα! Ναι, ντεκόρ. Από εδώ! Ντεκόρ. Δεν φταίω εγώ, ρε κορίτσια. Εσείς δε... Ναι, εμείς είπαμε να σε βοηθήσουμε και να τα αποτελέσματα. Καρνάβορο την κατάτησες στη φιλενάδα μου, ρε. Δεν πήρατε τον αφρό που σας είπα να δοκιμάσετε?
Πήρατε το λαυρό πολυουρεθάνης για τα μερμέτια. Ζαχαρία, πήρα το μπουκάλι που μου δείξες εκεί που μου το δείξες. Κοίταξες πάνω τι έγραφε πριν το βάλεις στο κεφάλι σου. Εσύ δεν θα έχεις καλό τέλος αυτό, εσύ, να το θυμηθείς. Ζαχαρία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Να σου πω, πώς βγαίνει η πολυουρεθάνη? Πώς βγαίνει? Δεν ξέρω! Μάρκο, θέλω να σου πω ότι ο υπάλληλος σου από εδώ! Σας παρακαλώ, κύριε Λιάδη, μην με απορρίσετε! Μην ανησυχείς, Ζαχαρία. Στον καθένα θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό το λάθος. Δεν έχω δει εγώ πολύν κόσμο να κυκλοφορεί έτσι στον δρόμο. Κοίτα, από ό,τι καταλαβαίνω, το λάθος έγινε επειδή κοιμάται όρθιος από την κούραση τώρα ο Ζαχαρίας. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό σου έδειξε το λάθος μπουκάλι. Κάνει και τίποτα άλλο τούτος εδώ από το να κοιμάται και να τρώει όλη μέρα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τους έχω τσακίσει στις διπλοβάρδιες. Αλλά θα επανορθώσω. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάτε στον δερματολόγο μου. Και γρήγορα. Εντάξει, δικά μου τα έξοδα. Αχ, βρε Μάρκο μου, για όλα έχεις μια λύση. Κάτσε να δω και τη διεύθυνση να στη δώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρκο μου. Εγώ σας φέστο, κύριε Λιάδη, αν δεν ήσασταν εσείς. Θα σε σφάζαμε στο γόνατο, κακομοίρη μου. Να πας να του ανάψει λαμπάδα του ανθρώπου. Σου πω, Ζαχαρία, να πεις στο Μάκη ότι εγώ πάω στα επίγοντα, στο γιατρό. Σε δερματολόγο δεν είπατε ότι θα πάτε? Να ανοίξουμε κουβέντα τώρα. Έφυγε λίγο κάπως ο Βλάσης πριν, ε? Έχει γίνει κάτι? Θέλω να σου πω, δεν ξέρω. Έχει και αυτό στα δικά του. Βρε Μαρινάκη, αφού κατάλαβα από σας είδα ότι κάτι έγινε, παρεξηγηθήκατε? Έχω να παρεξηγηθώ με τον Βλάση. Τι έχουμε εμείς να χωρίσουμε με τον Βλάση για να παρεξηγηθούμε? Μάλιστα. Είσαι ερωτευμένη με τον Βλάση, ε? Δεν ξέρω τι είμαι. Ξέρω τι δεν θέλω να είμαι. Τι δεν θέλεις να είσαι, δηλαδή? Από ό,τι έχω καταλάβει, ο Βλάσης είναι ακόμα μπλεγμένος με τη Φέη. Κι ας μην το παραδέχεται. Κι εγώ δεν θέλω να σταθώ με τίποτα εμπόδιο. Εντάξει, παιδιά, τις βρήκα τις πόδιες. Για φορέστε τες να σας καμαρώσω. Έχω καλύψει και την επιγραφή του εργαστηρίου, έτσι ώστε να είμαι έτοιμος και να υποδεχτώ τη μικρούλα μου. Μικρούλα είναι? Δεν ξέρω ακριβώς την ηλικία της, πάντως ελπίζω να είναι τόσο νέα όσο πρέπει, τόσο όμορφη όσο πρέπει και τόσο τσαχπίνα όσο πρέπει για να μου αλλάξει τη ζωή. Ποιος είναι ο Θοδωρής Αντύπας? Αυτή είναι η Ροξάνη. Ευτυχώς που μέσωσε ο Κυριλιάδης, ε. Έπρεπε να ήσασταν από μια μεριά, να βλέπατε πώς με κοιτούσε η Σίλβια. Φαντάζομαι σαν να ήταν έτοιμη να σιμουντάρει. Ακριβώς. Πού το ξέρεις? Είναι μάγος. Αφού φαινόταν ρε ότι πάει για σπλάτερ, και ο Ηλιάδης τι έκανε? Μπήκε στη μέση να σε σώσει? Όχι, ρε Ζούμπα. Τη σύστησε σε ένα δερματολόγο δικό του, την έστειλε εκεί να πάει να διορθώσει τη ζημιά. Το παγάζα. Ρε τι χειμουνό είχες, μην το πεις ούτε τον παπά, έτσι. Λοιπόν, κύριοι, στα δικά μας. Τη σύσκεψη για την παλιοσοφούλα. Έλα, ποια παλιοσοφούλα, ρε παιδιά, το είπαμε. Βιοσοφούλα. Λοιπόν, πρέπει να οργανώσουμε τις επόμενες κινήσεις. Εσύ, Πουλούκο, θα αναλάβεις να βγει άμεσα η πρώτη παραγωγή. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να βρούμε και τα μοντέλα που θα θέλουν να γίνουν πλασιά στα καλλιτικά μας. Θέλει και μοντέλα. Θα μου τρώσουν να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε ένα site. Αλλά εσύ, ρε Πουλούκο, το έχεις με τα sites. Πλάκα μου κάνεις, ρε Ζούμπα. Σατς, τι σαν, τι είναι αυτά που λες, ρε εσύ? Εγώ με τον Σόκνελ Φρέ είχα να μεταφέρω τις επαφές μου στην κάρτα ΣΥΜ όταν έπρεπε να αλλάξω κινητό. Κάτσε ρε, ο Μίμης ξέρει από αυτά. Α, μπράβο ρε. Α, βγάλουμε και μια τουτούκα, ε? Να το κάνουμε βούκινο σε όλη την εταιρεία. Αν βάλουμε μια αγγελία. Τι, ζητείτε ψεύτης? Όχι ρε, ζητείτε αξιόπιστος και χέμηθος συνεργάτης. Άσε ρε, δεν τους βρίσκεις έτσι αυτούς. Τέλος πάντων, εσύ μίλα ρε. Τα μην το νερό, ποιος να πούμε. Έλα και έχουμε βαλτώσει από ιδέες. Πριν που ήμασταν πάνω, δεν είδα ούτε τον Αχιλλέα ούτε τη Ρενάτα. Δεν είναι περίεργο να έφυγαν από τόσο νωρίς? Τι περίεργο, ρε Φωτάρα. Έτσι κάνουν τα αφεντικά. Έρχονται, φεύγουν όποτε γουστάρουν. Εγώ τι κάνω? Ρε Μάκη, δεν καταλαβαίνεις. Έχω την έγνοια της αδερφής μου που χωρίζει. Ωραία, εσύ αφού έχεις έγνοιες, δεν θα είσαι στην επιτροπή? Ποια επιτροπή? Την επιτροπή που θα κρίνει ποιοι κορίτσαροι θα γίνουν βιομανούλια. Ε? Τι λέτε ρε που δεν θα είμαι εγώ στην επιτροπή? Εγώ πρέπει να είμαι. Εγώ έχω έγνοιες, πρέπει να ξεφύγω λίγο. Λοιπόν, όπα παιδιά, για να σας προλάβω πριν τσακωθείτε, μόνο ο πρόεδρος αποφασίζει ποιοι θα είναι στην κριτική επιτροπή. Και ποιος θα είναι ο πρόεδρος? Εγώ. Μόνο ο πρόεδρος, ρε παιδιά, μπορεί να είναι ο Μάκης ο Ζούβας. Συγχωρέστε με. Σώπα ρε, γιατί εμείς νομίζαμε ότι κάνεις μόνο για κομπίνες.
Περίμενε. Τη συνεντεύξη των κοριτσιών, ρε. Πού θα τις κάνουμε? Ορίστε, ρε. Να μια καλή ερώτηση. Κάτσε και λες βλακίες. Μπράβο, Μπουλούκο. Έβγε. Για να σε δούμε τώρα, ρε, Αλάνη. Στην υγειά σας. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Ώστε αυτό εδώ είναι το μαγαζί σου. Μάλιστα. Δεν το έχει εφημεληθεί πολύ ωραία. Η διακόσμηση είναι όλη από τον κύριο Θοδωρή. Καλή είναι. Λίγο περίεργη βέβαια για τα γούστα μου. Αυτές οι μάσκες. Λίγο αχταρμάς μου κάνουν όλα. Είναι που είναι καλλιτεχνικής φύσεως ο κύριος Θοδωρής μας, γι' αυτό. Τι καλό θα πάρετε? Ναι, να συστηθώ κι εγώ. Είμαι ο αρχισεφ αυτής της πολύ επιτυχημένης επιχείρησης. Καλώς ήρθατε. Τι εκλεκτό θα θέλετε να σας φέρουμε από τα εδέσματά μας? Χοχλιούς, τρώτε? Όχι, τίποτα, δεν θα φάμε. Γιατί, έχεις χοληστερίνη? Όχι, βέβαια. Καρδιά? Ούτε. Πίεση? Όχι. Ζάχαρο? Καθόλου. Προστάτη? Τι λέει αυτά που λέτε, κυρία μου, είμαι υγιέστατος. Ακαί υγιής και ευκατάστατος. Ναι. Λοιπόν, δίνω την έγκρισή μου αυτή η γνωριμία να προχωρήσει. Ποια γνωριμία, Θοδωρή? Για τι πράγμα μιλάει, κυρία, ήρθατε εδώ πέρα για γνωριμία? Ναι, κοπέλα μου, εγώ ήρθα εδώ γιατί ο κύριος απάντησε σε μια αγγελία γνωριμίας. Δεν τρέπεσε λιγάκι, λέει αλήθεια, κυρία? Δεν ξέρω. Ο κύριος που βλέπετε μου έχει τάξει γάμο. Μου έχει φάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ώστε δεν ενδιαφέρεστε για τη Ροξάνη μου? Ποια Ροξάνη σας, δεν είστε εσείς η Ροξάνη? Όχι βέβαια. Εγώ είμαι η μητέρα της. Ήρθα εδώ να δω τι γίνεται. Δεν μπορώ να δώσω την έγκρισή μου αν δεν δω εγώ πρώτα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε, μην το χαραμίσω το παιδί μου. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα, όπως είπαμε, το αφεντικό μας είναι δεσμευμένο με τη Μαρίνα από εδώ. Με μένα. Ναι. Τι να πω. Κρίμα να χάσει τέτοιο κυλεμπούρι. Καταλαβαίνετε, κι εγώ το καλύτερο θέλω για εκείνη. Εσείς? Κι εγώ. Είστε ελεύθερος? Εγώ ελεύθερος είμαι, εγώ, αλλά εγώ δεν έχω μια τόσο επιτυχημένη επιχείρηση, εγώ. Δεν με πειράζει καθόλου. Α. Ο Μακαρίτης ο άντρας μου με έχει εξασφαλίσει και δεν βάζω κανέναν περιορισμό στον εαυτό μου. Ίσως ξαναπεράσω για εκείνους τους χοχλούς που λέγαμε. Δεν γίνεται, ξέρετε, η επιχείρηση μας κλείνει. Δυστυχώς, βγάλετε τα παιδιά. Φανηθήσαμε. Εντάξει, δεν πήγε και πολύ καλά, ε! Τι δεν πήγε και πολύ καλά, ρε! Χειρότερα δεν μπορούσε να πάει! Την έχασα! Είσαι με τα καλά σου, Θοδωρή, σου άρεσε αυτή! Όχι αυτή, ρε! Την κόρη της! Αν η κόρη της έμοιαζε με τη μάνα της! Ναι, αλλά θα είχε τα μισά μου χρόνια! Μπορεί και να ήταν όμορφη και καλή κοπέλα, που ξέρεις. Τι γελάς, μωρέ! Συγγνώμη, Θοδωρή μου, αλλά δεν είχε πλάκα όλο αυτό. Τι πλάκα! Πλάκα το αποτυχημένο ραντεβού μου! Το αποτυχημένο συνοικέσιο με τη Ροξάνη. Ο γάμος που μου έταξες, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Μεγάλο επιχειρηματία Μπερμπάντη. Έτσι και ξανάρθει αυτή για τους χοχλιούς. Μπράβο, μπράβο, Φλωρέτα. Ωραίο γιο έχεις, να το χαίρεσαι. Ο Σύφης. Γιατί έχεις κι άλλο γιο? Από όσο ξέρω, όχι. Γιατί τι έκανε? Τι έκανε? Γλυκοκοιτάς τη Μαρίνα, αυτό έκανε. Ο Σύφης. Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Εντάξει, δεν παίρνω Γιώργο, αλλά πριν που ήμουν στο εργαστήρι, εκείνον τον εκράτησε, εμένα με έδιωξε. Άρα η Μαρίνα αγγλικό κοιτάει στο Σύφη και όχι ο Σύφη στη Μαρίνα. Δεν ξέρω, μπορεί. Σα εννοιάζει? Δεν ξέρω, μπορεί. Αφού εσύ τα ξανάφτιαξε με τη Φέη. Τα ξανάφτιαξα. Εντάξει, μια φορά έγινε αυτό, είναι όλο. Σιγά. Ναι, μια φορά αυτό είναι όλο. Άρα βλάση. Πώ τα κάνει έτσι, ρε. Παιδιά, τι ακούγεται τον Τζάκι? Τι έγινε? Άστα ξύλα τώρα, άστα ξύλα. Τι κάνω τα δώρα! Ναι, λοιπόν, είναι αυτό που νομίζετε. Ξέρετε, εμείς είχαμε μαλώσει και... Δεν σας βλέπω πολύ μαλωμένους. Και επειδή τα ξαναβρήκαμε, είπαμε να κάτσουμε ρε παιδάκι μου κάπου μόνοι μας. Και αφού τα ξαναβρήκατε, ρε Μίμη, γιατί δεν πήγατε σπίτι σου? Γιατί, ρε Λεωνίδα, ξέρεις πόσο τσιγκούνισε ο πατέρας μου? Δεν είχε ανοίξει τα καλοριφέρια επειδή τσιγκούνευε το πετρέλαιο. Και είπαμε να έχουμε δώσει το τζαγκάκι να κάτσουμε στα ζεστά. Χίλια συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά εδώ είχε ζέστη, είναι λίγο πιο ρομαντικά. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να φύγω γιατί έχω αργήσει τη δουλειά. Θα τα πούμε, γεια σας. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Ήλα των οργείων έγινε αυτή η αυλή. Ήθελα να ξέρω πόσα κατατρεγμένα παράνομα ζευγαράκια θα πιάσω στα πράσα αυτές τις μέρες. Έλα, βρε Λεωνίδα μου, μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός. Αφήστε τα αυτά, εγώ θα κάνω με τη Μαρίνα. Τώρα, άμα τη θέλεις τόσο πολύ, να επιμείνεις. Να πας να της πεις ότι αυτό που έγινε με τη Φέη ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Αν και δεν πείθεις ούτε εμάς γι' αυτό και δεν ξέρω αν πείθεις και τον εαυτό σου. Τι αμαρτίες πληρώνω? Αυτές που κάνεις. Γι' αυτό καλύτερα κάτσε να φάμε και να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις. Η Μαρίνα δεν σου φταίει σε τίποτα να την παιδεύεις. Και αυτό σωστό. Αφού σου ζήτησε να μείνει μόνη τη σήμερα, άσε την κοπέλα να ηρεμήσει.
Στεναχωρήθηκε μωρέ ο Θοδωρής. Κρίμα. Ναι. Αλλά και εσένα δεν σε βλέπω πολύ καλά. Μια χαρά είμαι. Εντάξει, ό,τι πεις. Πάντως να ξέρεις, αν θελήσεις να μιλήσεις, εγώ είμαι εδώ. Πάω αυτά μέσα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Αν ήρθες για λεφτά... Δεν χρειάζομαι πια λεφτά από σένα. Οι φωτογραφίες σου έγιναν ανάρπαστες. Θα τις πληρωθώ και μάλιστα πολύ καλά. Έχω κλείσει... super deal. Τι super deal, τι είναι αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω. Τις φωτογραφίες σου. Κάποιοι τις ήθελαν πολύ. Ποιοι? Θα σου πω, αλλά θα σου ευχηθώ καλή τύχη. Ο νέος κάτοχος των φωτογραφιών είναι επαγγελματίας. Θα σε πατήσει κάτω ο καινούριος. Θα την καταλάβεις την αξία μου, αλλά θα είναι αργά πια. Ο γιατρός του Μάρκου, φιλενάδα, που σε έσωσε και έφυγε αυτή που λουθεράνη. Ναι, μου το έβγαλε αυτό το πράγμα από το κεφάλι μου, αλλά εμένα αυτή τη στιγμή το κεφάλι είναι βαρύδι. Δεν μπορώ, ζαλίζομαι, έχω μια φωλούρα, χρειάζομαι ξεκούραση. Σίλβια, Σίλβια, γύρισες. Τι καλά, μόνον εσέναν έχω. Πάντως όσο σε θωρώ, πάει σου η μαντήλα. Τι πάθατε καλά, ανησυχήσατε για το μαλλί της? Σκασίλα μου για το μαλλί της. Τη συμβουλή σου θέλω. Θα σου τη δώσω τη συμβουλή μου, Δαμία, ναι. Αλλά εμένα αυτή τη στιγμή η κελέ μου είναι καζάνι. Θα μας πεις το θέμα σου και θα σου απαντώ εγώ μέσω της Βανούλας. Μέσω της Βανούλας, πώς θα γίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Θα φορώ τη Βανούλα και θα ξέρει τι θα πει. Α, εντάξει, ωραία, ας γίνει έτσι. Οχ, απελπισμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Και μην ξανακούσω τίποτε ξανά για μαλλί. Πού το άκουσες, είπε τα πολλά σίγα. Ακούω! Λοιπόν, αρχίζω. Η ζωγραφιά θέλει να αναγνωρίσω το παιδί. Λέει ότι αυτό θα έκαμε ένας σωστός και όριμος άντρας. Μπράβο στη ζωγραφιά, καλά σας λέει, αλλά τέτοιος χρουσούζης που είστε. Γιατί χρουσούζεις, τι με βρίζεις? Όχι, το χρουσούζι ήταν δικό μου. Ναι, τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, τώρα μιλάω με την αδερφή μου. Λοιπόν, τι έλεγαμε, ναι, για το παιδί. Θέλει να το αναγνωρίσω. Κι εγώ σκέφτομαι να το κάνω. Και πολύ αργήσατε να το αναγνωρίσετε. Τώρα αυτό είναι δικό σου ή τη Σίλβια? Και τον δύο. Ναι, άσε σε σένα. Η αδερφή μου τι λέει? Ότι πρέπει να το αναγνωρίσετε το παιδί επιγόντως. Αλλά όχι επειδή το θέλετε εσείς, όχι επειδή το θέλει μια γυναίκα. Έλεος πια, όλες από τη μύτη σας. Σέρνουν. Μπράβο ρε Σιβανούλα, ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα τόσο καλά. Πάντως τα ίδια μου έλεγε χτες και ο Ζωγάς με το Φώτη. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε, λέει η Σίλβια. Ταιριάζουμε όμως με τους άντρες μας. Αλλά πού χάθηκαν αυτοί, λέει η Σίλβια? Μάζεψα και τα τελευταία. Αυτό ήταν. Τι με κοιτάς έτσι? Μερικές φορές είναι σαν να μη σ' αναγνωρίζω. Η Ρενάτα που ήξερες τελείωσε. Μάλιστα. Τώρα εξηγούνται όλα αυτά που έκανες. Τι λες τώρα, ζητάς και τα αρέστα? Δεν έκανα ποτέ την έξυπνη. Παραδέχτηκα τη βλακεία που έκανα. Πίστευα ότι ο Μάρκος ήταν απατεώνας, ότι έκανε κινήσεις πίσω από την πλάτη μας. Ήταν λάθος που δεν στο είπα από την αρχή. Αλλά εσύ με καταδίκασες με την καχυποψία σου και τη φαντασία σου, τα διέλυσες όλα. Σωστά. Ενώ έπρεπε να σε συγχαρώ για τις κινήσεις που έκανες. Α, ξεχνάς τα δικά σου, ε. Αλλά βέβαια, εσύ πάντα δικαιολογείς τον εαυτό σου. Πήγες και παντρεύτηκες στη Βασιλίνα από συμφέρον και εγώ το ανέχτηκα. Κατέδωσες τη Σόφο στην εφορία ενώ ήμουνα πρόεδρος. Ακόμα και στην ιστορία παγωγής μου έπαιξε στη ζωή μου κορώνα γράμματα, αλλά εσύ τα ξεχνάς όλα αυτά. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει. Έχω εσένα να μου τα θυμίζεις. Αλλά δεν μου πες. Τώρα έτσι ξαφνικά άρχισαν να σε ενοχλούν όλα αυτά. Αγιλέα μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά ήρθε η στιγμή να αγαπήσω και λίγο τον εαυτό μου. Δεν θα σου επιτρέψω να με ξεφτιλίζεις. Μέχρι εδώ ήταν. Ωραία. Ελπίζω τότε να μάζεψες όλα σου τα πράγματα. Μην αναγκαστείς να ξαναγυρίσεις εδώ μέσα που υπέφερες τόσο πολύ. Να σου θυμίσω ότι εσύ με έδιωξες από το σπίτι μας. Κλείστηκες στον εαυτό σου, στο πείσμα σου, στον εγωισμό σου. Βέβαια, νόμιζες ότι θα πέσω στα πατώματα, ε. Συγγνώμη, αλλά δεν θα το κάνω. Πραγματικά,
Δεν μπορείς να δεις τα λάθη σου. Έλα, φτάνει αρκετά. Τελειώσαμε. Δεν έχω όρεξη για άλλες κουβέντες. Περιμένω να μου δώσεις και τα κλειδιά του σπιτιού. Ακόμα και τώρα αποφασίζεις και για τους δυο μας. Πραγματικά δεν έχεις την ανάγκη να δεις τα λάθη σου. Φτάνει, λέμε. Τελειώσαμε. Δεν νιώθω να έχω κάνει λάθη. Οκ, ό,τι πεις. Εγώ πήρα τα απαραίτητα. Τα υπόλοιπα στα χαρίζω. Άλλωστε, από μία φυλακή προτιμάς να μην έχεις αναμνήσεις. Ώστε εσύ είσαι ο Μένιος, ε? Αυτοπροσώπως. Σε έχω ξανασυναντήσει κάπου, γιατί κάτι μου θυμίζεις. Δεν νομίζω, αλλά εγώ ξέρω πολύ καλά ποια είσαι. Έχω έρθει διαβασμένος. Α, μάλιστα. Και τι ακριβώς έχεις διαβάσει, δηλαδή? Ότι δεν είσαι καθόλου καλό κορίτσι. Είχες μπλεξίματα με τους Άραβες. Ναι, πολλά είπες. Λοιπόν, πόσα θες για τις φωτογραφίες να τελειώνουμε? Είναι καλό το υλικό μου, οπότε θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω. Ωραία. Λέγε πόσα θες και μετά να εξαφανιστείς. 80 χιλιαρικάκια. Και καθάρισες. Καλώς. Αλλά θέλω όλες τις φωτογραφίες και μετά να εξαφανιστείς. Γιατί αν δεν εξαφανιστείς από μόνος σου, θα το κάνω εγώ. Και αν έχεις έρθει διαβασμένος, θα ξέρεις ότι μπορώ πολύ εύκολα. Εντάξει. Κλείσαμε. Θα συναντηθούμε άλλη μία φορά που θα μου φέρεις φωτογραφίες σε στικάκι. Όχι σε mail, γιατί θα κάνετε εύκολα. Okay. Ό,τι θέλει η κούκλα. Θα σε πάρω εγώ για το πού και πότε. Δεν πρέπει να μας δει κανείς μαζί, εντάξει? Έγινε. Μπράβο, Φλωρέτα. Πολύ ωραία τα έκανες. Να φέρω και ένα γλυκάκι. Ναι. Τι είναι αυτό? Η Ρενάτα με βαλίτσα. Έγινε αυτό που φοβόμασταν. Λέτε να χωρίσουν οριστικά, ρε παιδιά. Τώρα πρέπει να πάμε να τη σταθούμε. Δεν πρέπει να την αφήσουμε μόνη, θα είναι διελειμμένη. Έχεις δίκιο, πάω. Όχι, γεια σου. Θα πάω εγώ να της μιλήσω. Της το χρωστάω. Πρόσεξε, μετά κάνεις χειρότερα. Ναι, Φωτάκο μου, μια χαρά είμαι. Μην ανησυχείς. Ναι. Εντάξει, Φώτη, θα τα πούμε αύριο. Έλεγε. Μπορώ να περάσω? Έλα, Λεωνίδα. Ρενάτα, θέλω να σου μιλήσω. Κι εγώ θέλω. Κάτσε. Ωραία, λοιπόν. Σ' ακούω. Λεωνίδα, το γιο σου τον αγαπάω. Αλλά αν με ρωτήσεις γιατί δεν θυμάμαι πια, δεν θα τον αφήσω να με εξευθυλίζει και να με πνίγει με τον τρόπο του. Εγώ αυτόν τον Αχιλλέα δεν τον θέλω. Από ανασφάλεια το κάνει, ρε κορίτσι μου. Λεωνίδα, μην το δικαιολογείς. Δεν θα τον αφήσω να με προσβάλλει. Νομίζει ότι μόνο αυτός είναι ικανός. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όταν ένας άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, τη στηρίζει, την καμαρώνει και είναι περήφανος για αυτήν. Ο Αχιλλέας μόνο αυτό δεν κάνει. Όποιος λέει καλό λόγο για μένα ή μου την πέφτει ή με θέλει για γκόμενα. Άσε που νομίζω ότι όλο αυτό το προκαλώ κιόλας. Ναι, αλλά σε αγαπάει. Ναι, μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό ψάχνει απεγνωσμένα αποδείξει ότι τον απάτησα. Και μην μου πεις ότι δεν το βλέπεις κι εσύ αυτό που σου λέω. Για μένα το κεφάλαιο Αχιλλέας τελείωσε. Εσύ όμως, Λεωνίδα, εσύ που με μεγάλωσες σε μένα και όχι τον Αχιλλέα, δεν μου φέρθηκες καλά. Με αδίκησες. Ρενάτα, άσε με να σου... Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Δεν θέλω να ακούσω. Θέλω να μείνω μόνη μου. Καλύτερα να πηγαίνεις.
Τι έγινε, Λεωνίδα? Λεωνίδα, τι έγινε? Τι, της μίλησες? Μίλα, παιδί μου, θα μας κάσεις. Αυτή μου μίλησε. Και τι σου είπε? Τι να μου πει, με έκανε σκουπίδι. Βανούλα, είδες καθόλου τον Μάκη? Όχι. Είδες εσύ καθόλου το Φώτη μου? Όχι. Ρε εσύ, αυτοί γύρισαν χτες το βράδυ και φύγαν σήμερα το πρωί χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι. Έλατε, σαν πολύ περίεργα μας τα λένε τελευταία. Τι ακούω, ακόμα τους άντρες σας ψάχνετε. Καφέ. Γιατί είδες τους εσύ, Δαμίαν, ακόμα? Όχι, δεν τους είδα. Αλλά βλέπω κάτι άλλο. Μεγιά. Ποιον πράγμα? Την πολυουρεθάνη, να κατάφερες να τη βγάλεις από το κεφάλι σου. Τα κέρατα να δούμε πώς θα τα βγάλεις. Και εσύ. Αυτό είναι το ημερήσιο πρόγραμμα. Να σου πω, ο Μίμης, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα? Πού να ξέρω, ρε Λατάνια. Μήπως με ενημερώνει κανείς εδώ πέρα μέσα? Έχει χαθεί κάθε σεβασμό στο πρόσωπό μου. Γιατί? Πότε υπήρχε σεβασμό ως προς το πρόσωπό σου και δεν το θυμάμαι? Το παλιό, καλό καιρό. Τότε που έλυνα και έδαινε εδώ πέρα μέσα. Καλά, καλά. Όταν έρθει ο Μίμης θα με ειδοποιήσεις. Μου το παίζει λίγο δύσκολος μετά το χαστούκι. Βέβαια, χθες τα βρήκαμε, αλλά δεν ξέρω. Αυτό το αγόρι είναι και κυκλοθυμικό. Τι να πω κι εγώ. Τι να πεις κι εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρωινή σήμερα, ε. Καλημέρα, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν σε ρώτησα. Έτσι θα το πάμε τώρα. Αλήθεια, πώς και άργησε ο Αχιλλέας? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Και αυτός έρχεται πρώτος, ε. Άσε με, ρε Φλωρέτα, άσε με και έχω αργήσει για τη δουλειά. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο για τη Ρενάτα. Πάρτε το απόφαση. Αχιλλέα, ως εδώ και μη παρέκει. Θα μ' ακούσεις. Εντάξει, ηρέμησε. Θα σ' ακούσω. Πρέπει να βάλετε νερό στο κρασί σας με τη Ρενάτα. Κι εγώ είμαι αποφασισμένη να σας τα βρω. Γιατί όταν βάλει στόχο η κριτικιά, να τη φοβάστε. Η αλήθεια είναι ότι σαν να γυάλισε λίγο παραπάνω το μάτι σου και δεν στόχα. Πολλά δεν μου είχες. Και πρόσεχε, μην τα λουστείς. Λοιπόν, σήμερα, μετά τη δουλειά, και εσύ και η Ρενάτα θα έρθετε στην αυλή και θα μιλήσουμε και οι τέσσερις μας. Ταμπακό, πώς λέμε, με τη Ρενάτα τελειώσαμε. Δεν έχω τίποτα πια κοινό μαζί της. Η ζωή της και η ζωή μου. Αχιλλέα! Πόσο εγωιστής είσαι, Θεέ μου. Λοιπόν, λέγε, θα έρθεις. Αλλιώς θα δεις από πρώτο χέρι τι σημαίνει κριτικό γυνάτι. Ορίστε ο καφέ σου, Βλάση. 4,5 ευρώ. Τι λες, Δεθώ, τι 4,5 ευρώ εδώ τώρα? Εντάξει, 2,80. Έλα, πάρε. Κοίτα, εγώ θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για την καζούρα χτες. Να ξέρεις, ε. Ζητήσεις, δεν ζητήσεις συγγνώμη, ρέστα δεν πρόκειται να πάρεις. Εντάξει, ειλικρινά, συγγνώμη. Νόμιζα ότι είχα οριμάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται τα ίδια είμαι. Δεν βαριέσαι, μωρέ, τώρα θα σας μάθω. Καλημέρα. Καλημέρα σου, Λιλού μου. Καλημέρα, Μαρινά. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Μάλλον δεν θα θες να μου μιλήσεις και σήμερα. Εντάξει, είμαι βλάκας, είμαι ανώριμος. Όχι, μη φυγείς. Πάμε μέσα. Πρέπει να μιλήσουμε για εμάς. Είπε για εμάς. Είπε για εμάς. Είπε για εμάς. Είπε για εμάς. Ωραία, τι να κάνω. Τι να κάνεις, ρε. Πήγαινε μέσα να μιλήσετε. Να δούμε τι θα γίνει με εσάς. Έλα, με ζήτησες. Ναι. Αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα. Μάλιστα. Πάει σφαίρα η νέα σειρά προϊόντων, ε. Και τώρα με την παρουσίαση στον τύπο θα πάει ακόμα καλύτερα. Τελικά, ποιοι θα είναι παρόντες για τους δημοσιογράφους? Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να είναι στην παρουσίαση, αλλά έχω ένα σχέδιο. Τι σχέδιο? Σου έχω μια αποστολή που αφορά τη Ρενάτα. Είναι όμως δύσκολη. Θα την αναλάβεις? Τι είναι πάλι? Οπα! Τι φεύγα το μωράκι εσύ? Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε και πώς μου μιλάτε έτσι? Φευγά το μωράκι, είπατε. Φευγά το, δεν λες τίποτα. Άντε καλή. Συγγνώμη, ποιος είστε και τι θέλετε? Ψάχνω την αφεντικίνα σου, την κυρία Σταθάτου. Την κυρία Σταθάτου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Κυρία Πρόεδρος, σας ζητάει ο κύριος. Ποιος είναι? Φέρθηκα πάρα πολύ ανώριμα. Και δυστυχώς η τύχη δεν μου χαρίστηκε. Όταν λες ότι δεν σου χαρίστηκε η τύχη, εννοείς ότι δεν ήσουν αρκετά τυχερός ώστε να κάνεις ό,τι έκανες και να μην το μάθω εγώ. Με παρουσιάζεις λες και είμαι κανατέρας. Εγώ δεν έκανα κανένα χαρακτηρισμό. Για το πώς φέρεσαι μίλησα. Τελικά είσαι πιο πονηρή από ό,τι φανταζόμουν. Όταν δεν έχουν τι να κάνουν, θυμούνται να πάρουν τις γυναίκες τους τηλέφωνο. Βρε καλός τους, βρε καλός τους.
Ε, πώς σας φαίνομαι? Κλαρινό γαμπρός. Τζιτζιφιόγκος. Δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω που ρώτησα. Την έχω πάρει την απόφαση μου. Ρενάτα, άκουσε με λίγο. Δεν μπορούμε να φάνουμε ερασιτέχνες. Κάντε ό,τι θέλετε με τον Αχιλλέα. Αλλά το συμφέρον της Σόφο και της Μπάιο Σόφο είναι να είμαστε όλοι εκεί πέρα και να δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο. Σκέφτηκα να πάμε μια εκδρομή, οι τρεις μας. Εγώ, εσύ και η μικρή, σαν οικογένεια. Μη μου το αρνηθείς, Βλάση. Με το Βλάση, όλα καλά. Και με το Βλάση, αλλά... Να σου πω, λέω, ρωτσούλης μου είσαι, δεν πάμε καλύτερα να φάμε? Γενικά, όταν κάτι δεν σου βγαίνει, είναι καλό να υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες. Αχιλλέα, ξέρεις γιατί είμαι εδώ? Επειδή σ' αγαπώ.